οτιδήποτε άλλο εκτός από την πεταρίτη της δικαιοσύνης. Ωραία. Φρονώ ότι αυτά θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία Δράκου. Ναι. Αυτή η ιστορική. Μα πώς σας φρονώ να πούμε, κυρία Δράκου, να δούμε στην πράξη τώρα. Πέστε. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως εδώ, εγώ, είναι να δω αν ετοιμάζονται οι κανονισμοί για την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Αυτή είναι ενδιαφέρει. Πρωτίστως στους πολίτες. Φυσικά, αυτό να ήταν επιθυμία της ίδιας της αρχής. Επειδή αφορά οι κανονισμοί, αφορούν τις διαδικασίες, τις εσωτερικές, πώς η ίδια θα λειτουργεί, να έχει άποψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Και εμείς, σεβαστήκαμε αυτή την άποψη της αρχής, ετοιμάστηκε έναν πρότυπο για να είναι βοηθητικό και δόθηκε στον Επίτροπο Διαφάνειας, ο οποίος το επεξεργάζεται μαζί με τα μέλη της αρχής, αποφασίστηκε εκείνοι να δώσουν τις απόψεις τους προκειμένου να ολοκληρωθεί, να διαμορφωθεί σωστά και να το προθήσω στο Συμβουλίο, στο Υπουργικό Συμβούλιο για Έγκριση και στη Βουλή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δράκου, εμείς επράξαμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε σε ό,τι αφορά δηλαδή ανταποκριθήκαμε έγκαιρα και γρήγορα και σε ό,τι αφορά την αρχή ενάντια της διαφθοράς. Ωραία. Τώρα, κύριε Δράκου, στους μήνες που απομένουν για την ολοκλήρωση της θητείας σας, τι είναι αυτό που πέρασε η μεταρρύθμιση? Ήταν το δυσκολότερο, αντιλαμβάνομαι όλων. Ποια είναι τα επόμενα τώρα που ή εκκρεμούν ή θέλετε εσείς να αφήσετε την υπογραφή σας φεύγοντας? Όπως είπα, σίγουρα δεν σταματούμε εδώ. Άνοιξε το δρόμο αυτή η μεταρρύθμιση και μια νέα σελίδα αισιόδοξη για τα θέματα της δικαιοσύνης. Αλλά δεν σταματούμε εδώ. Ναι. Και όπως έχω ήδη αναφέρει και ανακοινώσει, αρχές Σεπτεμβρίου θα δω, επιλαμβάνομαι ήδη και έχω τροχοδρομήσει τη διαδικασία για αναθεώρηση και της πρώτης εκβαθμίδας, τα επαρχιακά δηλαδή και τα ειδικά, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις μικρών μικρών διαφορών, ναι, και κατά πόσον τα διοικητικά δικαστήρια μας, που είναι ειδικά δικαστήρια, θα πρέπει να μην περιορίζεται μόνο η δικαιοδοσία τους στα θέματα ακύρωσης αποφάσεων, αλλά να επισέρχεται και σε θέματα ουσίας. Yeah. Αυτά έχει γίνει μια επιτροπή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και των εμπλεκομένων φορέων, που έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτό το θέμα, το βλέπουμε, και αρχές Σεπτεμβρίου ελπίζω ότι θα έχω προς συζήτηση έναν προσχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου για να ξεκινήσει ο εξυγχρονισμός και της πρώτης βαθμίδας. Και δεν θα μείνουμε ούτε και εδώ. Κατά τη δική μου την άποψη, και μετά που θα φύγω, ο επόμενος, ο εξυγχρονισμός θα πρέπει να είναι συνεχής. Αλλάζουν τα πράγματα και πρέπει να προσαρμόζεται και το δικαστικό μας σύστημα. Κυρία Δράκου, εκκρεμεί το οικογενειακό, είναι αυτό που ταλαιπωρεί τόσο καιρό? Το οικογενειακό βεβαίως έχουμε ήδη πάρει από την νομοτεχνική υπηρεσία των νομοτεχνικών έλεγχων των 4 νομοσχεδίων του οικογενειακού. Θα προωθούμε εντάξει στη Βουλή το Σεπτέμβριο, όταν ανοίξει η Βουλή με την νέα Σύνοδο, να ξεκινήσει η κατάρθρωση συζήτηση αυτών των νομοσχεδίων. Και είναι 7 τα νομοσχέδια κατά κρίμεν και μετά θα κατατεθούν τα υπόλοιπα. Στόχος μου είναι πριν τη λήξη της θητείας μου να ολοκληρώσω και αυτόν το κομμάτι του οικογενειακού δικαίου, καθώς επίσης και τα θέματα της διαιτησίας, της διαμεσολάβησης και των διαφορετικών μορφών επίλυσης διαφορών, το οποίο θα το δούμε και στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει στα επαρχιακά και στα ειδικά δικαστήρια. Κυρία Δράκου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.